Κυρίες και κύριοι, μεγάλη νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη δείχνουν τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα των εσωκομματικών εκλογών στο κίνημα αλλαγής. Πάμε στον Απόστολο Μαγειριάδη. Απόστολε. Λοιπόν, Μάρκο, έχουμε όντως, όπως είπες, πολύ μεγάλη νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη. 68,42% έναντι 31,58% του Γιώργου Παπανδρέου. Αυτό το αποτέλεσμα έχει ενσωμάτωση 590 από τα συνολικά 838 εκλογικά τμήματα. Μιλάμε δηλαδή για μια ενσωμάτωση περίπου 70%, άρα είναι ένα σαφές αποτέλεσμα. Ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει 84.343 ψήφους, 38.927 είναι οι ψήφοι για τον Γιώργο Παπανδρέου. Όπως σου είπα, είμαστε στο 70% της ενσωμάτωσης. Είναι πολύ λογικό ότι μέσα στα επόμενα λεπτά. Ακριβώς. Βεβαίως, βεβαίως, mm-hmm. βεβαίως. Είναι πολύ μεγάλο. Υπολείπονται ακόμα κάποιες περιοχές της Αττικής κυρίως. Εδώ είναι και η κάρτα των αποτελεσμάτων, Απόστολε. Ακριβώς. Είπαμε λοιπόν 68,42% για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος εκλέγεται αρχηγός, πρόεδρος στο κίνημα αλλαγής, και 31,58% για τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου. Υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει γίνει ήδη το τηλεφώνημα μεταξύ των κυρίων Ανδρουλάκη και Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου φέρεται να τηλεφώνησε στον Νίκο Ανδρουλάκη και ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται να απάντησε: Πρόεδρε, θα τα κάνουμε όλα όπως πρέπει. Αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνεις ότι είμαστε σε μια φάση πλέον που το αποτέλεσμα έχει κρυθεί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα είναι ο έκτος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και ο δεύτερος πρόεδρος του κινήματος αλλαγής. Αναμένεται ίσως σε λίγα λεπτά να έρθει εδώ στη Χαριλάου Τρικούπη, στο ιστορικό κτίριο του ΠΑΣΟΚ, για να κάνει την πρώτη του δημόσια δήλωση μετά την μεγάλη νίκη που κατέγραψε σε αυτές τις εκλογές. Επαναλαμβάνω, είναι αδιαφυσβήτητο το ποσοστό της νίκης του. Είναι 68%. Έχει κερδίσει 2 στους 3 ψηφοφόρους μέχρι στιγμής και ίσως και παραπάνω. Και περιμένουμε σε λίγη ώρα να γίνει η τελική ενσωμάτωση όλων των τμήματων από το σύνολο της χώρας επικράτειας, όταν θα μπει μέσα και η Αττική. Αυτό είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή. Σε λίγο είναι μερικά μέτρα μακριά ούτως ή άλλως το πολιτικό γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη, οπότε δεν θα αργήσει, φαντάζομαι, να έρθει εκεί εδώ μαζί πάμε, με τους φίλους και τους συνεργάτες του. Να βρούμε την Αντίν Χαρδαλιά, Απόστολε, για να δούμε τις πρώτες αντιδράσεις από το επιτελείο του νικητή, όπως φαίνεται, των εσωκομματικών εκλογών στο Κινάλ, του κυρίου Ανδρουλάκη. Χαρά και ικανοποίηση, όπως αντιλαμβάνεστε, επικρατούν εδώ στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη επί της οδού Ιπποκράτους. Τα στοιχεία ούτως ή άλλως που κατέφθαναν εδώ από την στιγμή που έκλεισαν οι κάλπες στην Ελλάδα και το εξωτερικό έδειχναν εξ αρχής μια τάση για καθαρή νίκη του Νίκου Ανδρουλάκη σε αυτή την τελική κρίσιμη αναμέτρηση. Το πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα το επιβεβαιώνει. Ούτως ή άλλως σας μετέφερα και νωρίτερα ότι η αίσθηση που υπήρχε εδώ βάσει των στοιχείων από τα εκλογικά τμήματα έδειχνε μια καθαρή νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη με ποσοστό, όπως σας είχα πει, άνω του 65%. Η εικόνα, η αλήθεια είναι, που υπήρχε ήταν ούτως ή άλλως για ένα 68% και μένει να δούμε φυσικά με το τελικό αποτέλεσμα που θα κλειδώσει αυτή η διαφορά. Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος του κυρίου Ανδρουλάκη φαίνεται πως επιτυγχάνεται για να λάβει αυτή την καθαρή εντολή που είχε ζητήσει από την πρώτη στιγμή από τους φίλους και τα μέλη Μάλιστα. του κινήματος αλλαγής, προκειμένου να κάνουν όλοι μαζί την Νικητής, παράταξη λοιπόν, ξανά πρωταγωνιστή των πολιτικών εξελίξεων. Ενωτική διάθεση πάντως, αυτό μας επισημαίνουν από το επιτελείο του. Να πάμε τώρα και στον Σταύρο Ιωαννίδη να δούμε τις αναγνώσεις που κάνει το επιτελείο του πρώην Πρωθυπουργού. Μάρκο, όπως αντιλαμβάνεστε, τα νέα έχουν φτάσει και εδώ στην Πειραιώς. Ο κύριος Παπανδρέου ετοιμάζεται και σε λίγη ώρα θα κάνει μία δήλωση. Αυτό που μας λένε βέβαια οι συνεργάτες του είναι ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την παράταξη. Όπως λένε, το σημαντικό είναι η συμμετοχή του κόσμου, δείχνει πως υπάρχει αυτή η δυναμική. Μάλιστα, ο κύριος Παπανδρέου θα είναι, όπως τονίζουν χαρακτηριστικά, ο εγγυητής του προοδευτικού ρεύματος στο Κινάλ της επόμενης ημέρας. Όπως σας είπα, σε λίγα λεπτά στην ουσία θα έχουμε και την δήλωση του κυρίου Παπανδρέου, ο οποίος έφτασε εδώ στην Πειραιώς πριν από περίπου 15 λεπτά. Βέβαια, όπως είδαμε και από τους συναδέλφους, τα νέα δείχνουν πως είναι ξεκάθαρη η νίκη του κυρίου Ανδρουλάκη. Και σε πολύ λίγη ώρα, Μάρκο, θα έχουμε την πρώτη αντίδραση του κυρίου Παπανδρέου.
Νικητής των εκλογών λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευχαριστώ και εσένα, Σταύρο.